Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να είμαι μαζί σας και να μοιράζω κάποιες σκέψεις προς οικοδόμηση της Εκκλησίας. Να πω και δύο λόγια για τον Γέροντα, γιατί με συγκίνησε ότι είναι 35 χρόνια από την έλευσή του στην Αμερική, στην Καναδά. Είχα την ευλογία και εγώ όταν ανακάλυψε την Ορθοδοξία πριν από 22 χρόνια. Μετά λίγο χρόνια είχα την ευλογία να γνωρίζω τον Γέροντα στην Καλιφόρνια, στο 94. Και δεν θα συχάσω όταν συνάντησε τον Γέροντα και τον είδα απέναντι στο δωμάτιο εκεί στο μοναστήρι της Γερόντας Μαρκέλλας. Ένα άνθρωπο μου έκανε εντύπωση. Τι με έκανε εντύπωση με τον Γέροντα? Και έχει σημασία για την ομιλία μου απόψε. Με έκανε εντύπωση αυτά που έλεγε? Όχι. Όχι τόσο. Ή μου έκανε εντύπωση τα προσόντα, δηλαδή ότι πήγε σε κανένα πανεπιστήμιο. Με έκανε εντύπωση τα μικρά πράγματα. Πώς καθόταν. Πώς μιλούσε και με κοιτούσε. Πώς προσευχόταν η φωνή του, όλο τον άνθρωπο μου έκανε εντύπωση. Η αγιότητά του φαινόταν στη κάθε κίνηση, σε κάθε βλέμμα, σε κάθε λέξη που έλεγε. Και είδε ένα άνθρωπο, τώρα μπορώ να καταλαβαίνω, τότε δεν κατάλαβα, είδε ένα άνθρωπο που δεν είχε μάλιστα κυριέψει τα πάθη. Δηλαδή τα πάθη δεν φαινόταν. Ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος εν Χριστώ. Ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στην χαρά της Αναστάσεως. Μέσα στην αγάπη την αιώνια του Θεού. Και γι' αυτό μνημονεύουμε τον Γέροντα και θα μνημονεύουμε και τώρα και μετά την κοίμησή του σαν Άγιο, είμαι σίγουρος. Γιατί είναι Άγιος άνθρωπος, ο Θεός να τον έχει καλά μέχρι την τελευταία απνοή. Και να τον μνημονεύουμε και να μας προσεύχεται εκεί μεθαύριο και ακόμα πιο δυνατά από τώρα. Αλλά δεν μνημονεύουμε τους Αγίους μόνο για να θυμόμαστε, αλλά να είμαστε μιμητέ των Αγίων. Και στο συνεξάριο κάθε μέρα και στις ακολουθίες και στους γεροντάδες όπως ο Γέροντας, μνημονεύουμε για να είμαστε από πίσω τους, να κυνηγάμε την αγιότητά τους, να έχουμε και εμείς στόχο της ζωής μας, να είμαστε και εμείς άπαθοι, να νικήσουμε και εμείς τα πάθη. Εάν δεν είναι έτσι, τότε έχουμε χάσει, δεν έχουμε καταλάβει γιατί ήρθε, για ποιο λόγο ήρθε στην Αμερική και ποιο λόγο μνημονεύουμε τους Αγίους. Δεν είναι κανένα λόγο να γίνουμε και εμείς Άγιοι. Αυτό θέλει ο Θεός. Σήμερα θα πω δύο λόγια για την αρρώστια της εποχής μας, αλλά και την θεραπεία της ψυχής. Δηλαδή, θα πω δύο λόγια για την εγκοσμίκευση και πώς μας είναι το πνεύμα του Αντικρίστου η εγκοσμίκευση. Τι είναι η εγκοσμίκευση και τι είναι η ασκητική ζωή. Για ποιον είναι και γιατί, τι σημαίνει ασκητική ζωή. Καταρχήν, ζούμε σε μια εποχή αποστασίας, ζούμε σε μια κοινωνία και πρέπει να το ξέρουμε αυτό, πρέπει να έχουμε πολύ καλή γνώση της εποχής μας και της κοινωνίας μας, γιατί αν δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται γύρω-γύρω πνευματικά, θα είμαστε θύματα στην κοινωνία μας. Δεν αρκεί να λέμε περί ηθικής και πνευματικής ζωής, δεν αρκεί να λέμε να έχουμε μια καλή επιθυμία. Πρέπει να αποκτήσουμε γνώση και τι είναι η αρρώστια που έχει γύρω-γύρω μας και σε κάθε απνοή μπαίνει μέσα μας. Είναι στον αέρα αυτή η αρρώστια της εγκοσμίκευσης. Δηλαδή τι είναι, ότι η κοινωνία μας είναι συστηματική, συστηματικά η κοινωνία μας είναι φτιαγμένα να εξυπηρετεί τα πάθη των ανθρώπων. Την επιθυμία του κάθε ανθρώπου να γίνεται ό,τι και πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Δηλαδή
θέλεις την αμαρτία, θα σε σεβίρουμε όσο πιο γρήγορα και πιο εύκολα, όσο πιο δυνατά. Και αυτή η κοινωνία δηλαδή είναι βασισμένα στα πάθη. Δεν είναι βασισμένα στις αρετές, ούτε στο φόβο Θεού, αλλά στα πάθη. Ό,τι θέλει ο πεσμένος άνθρωπος, γρήγορα και για κρίματα, για ειδονή. Έτσι δημιουργεί και λειτουργεί η κοινωνία μας, γιατί έχουμε αποστασία από τον Θεό. Η εγκοσμίκηση δηλαδή ταυτίζεται με τα πάθη. Όπου κυριαρχεί τα πάθη, εκεί και εγκοσμίκηση. Και βέβαια, κυρίως πάντοτε υπήρχε στον κόσμο τα πάθη, έτσι. Αλλά τι είναι η διαφορά στην εποχή μας, ότι μπήκε και στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία ταυτίζεται με την πορεία του κόσμου και εξυπηρετεί την πορεία του κόσμου. Εγκοσμίκηση, με άλλα λόγια, είναι ότι εμείς οι χριστιανοί, η αντίληψή μας, η κοσμοθεωρία μας είναι κοσμική αντίληψη και έχουμε και την Εκκλησία ως κομμάτι της κοινωνίας μας, ως κομμάτι της αντίληψής μας. Αλλά η πορεία της ζωής μας δεν καθορίζεται από την Εκκλησία, αλλά από τον κόσμο. Να, η εγκοσμίκευση. Και μία Εκκλησία είναι εγκοσμικευμένη όταν δεν θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, υπάρχει Εκκλησία και τι κάνει. Κρατάει τις παραδόσεις, κρατάει και την γλώσσα. Μας δίνει κάποια κατοίκηση, εκπαίδευση των παιδιών μας. Μας μιλάει για μια ηθική ζωή. Αλλά δεν θεραπεύει εγκοσμίκευση. Εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι για ένα λόγο. Να θεραπευτούμε. Να νικήσουμε τα πάθη. Εάν δεν προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση, σαν δεν είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί στο τέλος. Δηλαδή, αν θα πηγαίνουμε συνέχεια σε ένα μαγαζί και θα δώσουμε επένδυση σε κάποια εταιρεία, εάν χάνουμε καθημερινώς. Ή αν βγήκαμε χειρότερο από τότε που μπήκαμε. Οικονομικά, βεβαίως όχι. Άρα η Εκκλησία πρέπει να είναι καρπό για μας, πρέπει να βγει καρπό στη ζωή μας, να έχουμε αποτέλεσμα. Και γι' αυτό πηγαίνουμε στην Εκκλησία, γιατί τα μυστήρια και την επιστήμη της πνευματικής ζωής που μας διδάσκει οι γεροντάδες και οι Άγιοι, μας θεραπεύει. Δηλαδή γίνεται μια αναγέννηση του ανθρώπου. Και τότε η Εκκλησία είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η ασκητική ζωή βεβαίως παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή η καρδιά της Εκκλησίας, αδελφοί, είναι η ασκητική ζωή. Και μπορούμε να πούμε ότι όταν έχουμε μια αντίληψη ότι άλλη η μοναχική ζωή των μοναχών, που δεν έχει καμία σχέση με εμάς στον κόσμο, και άλλη η ζωή της ενορίας, τότε έχουμε μια εγκοσμικευμένη αντίληψη περί Εκκλησίας. Βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των μοναχών και των λαϊκών. Πού όμως? Στην ουσία, όχι. Στο ότι ο μοναχός είναι άγαμος, δηλαδή παρθενία, και δεν κρατάει λεφτά ή τον αυτό του. Ζει σε κοινωνία που δεν αποκτάει χρήματα, δεν θέλει με τον κόσμο. Κόβει αυτό. Εμείς αναγκαστικά στον κόσμο, οι γονείς θα φροντίζουν να έχουν τα προζήν, τα οικονομικά. Αυτά τα δύο διαφέρουν. Τα υπόλοιπα, η ουσία του Ευαγγέλιο είναι ένα. Η πορεία της σωτηρίας μία. Είναι η ασκητική ζωή. Τι θα πει ασκητική ζωή όμως? Με δύο λόγια, η αγάπη μας προς τον Χριστό. Ό,τι κάναμε στο όνομα του Χριστού, εν Χριστώ, για τον Χριστό, είναι άσκηση. Προσευχή, άσκηση. Δεν είναι άσκηση μόνο να πας κάπου στην έρημο και να κάνετε μετάνοιες, ξέρω εγώ, αυτή την κλασική ιδέα που έχουμε για τους ασκητές. Όχι βέβαια. Άσκηση είναι να κάνεις υπομονή με τον σύζυγο. Άσκηση είναι να φροντίζεις μέχρι αργά τα παιδιά σου και να κάνεις υπομονή και να φροντίζεις εκεί που δεν θέλεις, να σηκωθείς από το κρεβάτι. Άσκηση και αυτή. Δηλαδή άρνηση του θελήματος. Άσκηση.
για τον Χριστό, εάν είναι για τον αυτό μας, αν είναι να πάρουμε ένα όνομα στην κοινωνία, εάν είναι για οτιδήποτε άλλο, δεν είναι άσκηση, δηλαδή δεν είναι άσκηση της Εκκλησίας. Και δεν φέρνει σωτηρία και δεν φέρνει χάρη. Πρέπει να είναι στο όνομα του Χριστού και εν Χριστώ, δηλαδή και η αλήθεια και η οδός και η ζωή. Ο Χριστός είναι όλα. Όταν ζούμε πραγματικά την ζωή της Εκκλησίας και δεν είμαστε εγκοσμικευμένοι χριστιανοί, δηλαδή χριστιανοί του κόσμου τούτου, ούτε καν χριστιανοί στο τέλος, τότε είναι ο Χριστός εν πάση τα πάντα. Εδώ είναι το ζητούμενο. Να είμαστε εν Χριστώ, για τον Χριστώ, σε ό,τι κάνουμε. Εάν γίνεται αυτό, αυτά που λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, που λέει ότι να αγαπάς τον Θεό και κάνετε ό,τι θέλεις. Αυτό ισχύει. Να αγαπάς τον Θεό και κάνει ό,τι θέλεις. Μπορούμε να κάνουμε αυτό. Εάν αγαπάμε τον Χριστό και έχουμε μπροστά τον Χριστό και τα κριτήρια του Χριστού, όχι τα κριτήρια του κόσμου τούτου. Ή σπίτι, το σπίτι μας. Τι είναι το σπίτι μας? Το έχουμε κάνει το σπίτι μας καταφύγιο Χριστού. Εδώ να μιλάμε λίγο για την εγκοσμίκευση πολύ γρήγορα και σύντομα, εγκοσμίκευση στο σπίτι. Όταν δεν βλέπουμε την οικογένεια σαν μικρή εκκλησία, όταν δεν βλέπουμε την οικογένεια σαν μικρό μοναστηράκι, μικρή εκκλησία, τότε είμαστε εγκοσμικευμένοι χριστιανοί. Όταν έχουμε το σπίτι μας σαν ξενοδοχείο και μπαίνουν, βγαίνουν και τους βλέπουμε, γεια σας, τι κάνεις, που πας, θα τα πούμε το απόγευμα. Αυτό το σπίτι που δεν έχει πρόγραμμα πνευματικό, που δεν έχει σκοπό η αγιότητα, που δεν ακούγεται η βία Αγίων, που δεν ακούγεται προσευχές, που δεν έχει την νηστεία και καθορίζει το τραπέζι του σπιτιού η νηστεία, είναι εγκοσμικευμένη του κόσμου του το σπίτι και πρέπει να μετανοήσουμε και να διορθώσουμε το πνευματικό μας πρόγραμμα για να αγιαστούμε και εμείς, να γίνουμε Άγιοι. Πρέπει να έχουμε το σπίτι μας σαν απόκοσμο, κάτι που δεν ανήκει στον κόσμο. Όταν μπαίνεις μέσα νιώθεις το ίδιο που νιώθεις όταν μπαίνεις στο μοναστήρι. Μπορούμε να έχουμε επιτυχίες σε αυτό. Είμαστε πραγματικοί χριστιανοί και δεν μας πιάνει η εγκοσμίκευση. Για να γίνει αυτό πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα. Πού είμαστε πνευματικά? Εκεί που είμαστε, εκεί θα αρχίσουμε. Δεν θα γίνουμε ασκητές του Άγιον Όρος αύριο. Όπου είμαστε, εκεί θα αρχίζουμε. Δεν διαβάζουμε κανένα βίο Αγίου καμία φορά στην εβδομάδα. Δεν ξέρουμε ποιος ετάζει εκείνη την ημέρα. Αύριο, βάλει στόκο. Όταν σηκωθείς, θα κοιτάξεις ποιος γιορτάζει, θα διαβάζεις κάτι από το βίο του και θα κάνεις μία προσευχή σε αυτόν τον Άγιο. Και κάθε μέρα από λίγο θα βελτιωθεί και θα γίνει καταφύγιο το σπίτι μας. Πρέπει να καταλαβαίνουμε το σπίτι μας ότι εκεί πέρα δεν θέλουμε το κόσμο. Δεν θέλουμε το κοσμικό πνεύμα. Θα κλείσουμε ή θα πετάξουμε ακόμα τη τηλεόραση. Δεν μπορούμε να πετάξουμε σήμερα ή αύριο τη τηλεόραση γιατί έχει μπει βαθιά στο σπίτι μας. Και θέλουμε να είμαστε συνέχεια ενημερωμένοι τι λέει ο κόσμος και τι γίνεται στον κόσμο. Θα κόψετε βήμα-βήμα όσο λιγότερα. Θα λέτε ότι μόνο από 6-8 ανοίγουμε τηλεόραση ή μόνο για αυτό το σκοπό θα ανοίξω και σε 6 μήνες σκοπός μας είναι να είναι μισά. Γιατί εκείνη την ώρα θα χρησιμοποιούμε για την προσευχή, για το διάβασμα, για τη μελέτη, για την αγάπη. Θα διαβάζουμε στα παιδιά μας. Θα γράψουμε ένα γράμμα σε κάποιον που μας έχει ανάγκη να ακούει ένα καλό λόγο. Αδελφοί μας, μην νομίζετε ότι εμείς θα έχουμε άλλα κριτήρια στην κρίση. Τα ίδια κριτήρια για όλους. Η αγιότητα είναι για όλους. Είναι μία πλάνη της εγκοσμίκευσης που κάνουμε μία αυστηρή, σαφή διάκριση μεταξύ μοναχών και λαϊκών. Άσκηση είναι για όλους και πρέπει να πούμε και εμείς, όπως είπαμε στην αρχή, να μιμηθούμε τους Αγίους. Όχι να μιμονεύουμε μόνο τους Αγίους, αλλά να είμαστε από πίσω και να πάρουμε ό,τι καλύτερο από αυτούς. Σήμερα η τεχνολογία είναι ένα μεγάλο περιορισμό στη ζωή μας. Θα μπορούσε να είναι μεγάλη ευλογία, αλλά δυστυχώς ξέρει και ο έξω από εδώ ότι όταν εισάγει την τεχνολογία μέσα στο σπίτι, στη ζωή μας, ξέρει καλά ότι θα το χρησιμοποιούμε στο τέλος για κακά πράγματα. Και δυστυχώς
είναι ένας πειρασμός. Θα μου πείτε, εγώ χρησιμοποιώ για καλά πράγματα την τεχνολογία. Και εγώ. Και εγώ έχω κινητό, έχω και λάπτοπ, χρησιμοποιώ το διαδίκτυο. Αλλά κακά τα ψέματα είναι πάρα πολύ εύκολα με την δύναμη που μας έχει δώσει η τεχνολογία να σε φύγουμε. Και δεν λέω στα περιεχόμενα, μιλάμε για το χρόνο που χάνουμε. Είναι μια ειρωνία που η τεχνολογία μας δόθηκε εδώ πέρα για να γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα και να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας και για την οικογένειά μας. Αλλά εν πουλής δεν γίνεται αυτό. Χρησιμοποιούμε πιο πολύ και χάνουμε πιο πολύ χρόνο. Πιο πολύ χρόνο με την τεχνολογία, δηλαδή με την εξωστρέφεια. Με την εξωστρέφεια. Είμαστε και δυστυχώς πρόσεξε, για να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, πρέπει να κόψουμε και αυτό, να κάνουμε άσκηση σε αυτό. Είμαστε και ζούμε έξω από τον εαυτό μας. Το μυαλό μας είναι στα γεγονότα. Νομίζουμε ότι είναι τι κάνουμε και όχι ποιοι είμαστε που μας καθορίζει σαν χριστιανοί. Και άρα θέλουμε παραγωγή. Σκεφτόμαστε πάντοτε για ποσότητες και όχι ποιότητες στις ζωές μας. Δηλαδή πόσα, πόση ώρα, πόσα χρήματα, πόσα το ζήτημα για τον Χριστό. Δεν είναι το πόσο. Δηλαδή, εάν συγκινάω εγώ, είμαι 50 χρονών, 40, 30 χρονών και δεν έχω κάνει μετάνοια στην ζωή μου. Μετάνοια μπροστά τον Χριστό δεν έχω κάνει. Και κάνω τώρα ένα την ημέρα, μία φορά την ημέρα. Δηλαδή αυτό δεν αξίζει. Πρέπει να κάνω 300, πρέπει να κάνω 500 να αξίζει. Εάν κάνω αυτή την μία, την 10 την ημέρα, με συντριβή της καρδιάς, αξίζουν περισσότερα από τα 300 που έκανε ο άλλος με τίποτα. Καταλαβαίνετε για τον Χριστό, το ζήτημα είναι ποιότητα. Της καρδιάς, συντριβής και αγάπης. Όχι πολλά λόγια, όχι πολλή ώρα. Ναι, θα μου πείτε, δεν γίνεται πάτερ. Εγώ θα σηκωθώ 6 ώρα και πρέπει να είμαι στη δουλειά μου 7, έχω τα παιδιά να ετοιμαστούν, τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, και όμως, για 5 λεπτά μπροστά την εικόνα, με συντριβή καρδιά, θα αξίζει. Και πρέπει να κάνουμε αυτό, όχι για τίποτα άλλο, γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Και για τον Χριστό το κάναμε. Γιατί εδώ είναι το ζητούμενο. Πολλοί χριστιανοί κάνουν πολλά πράγματα. Στο τέλος όμως για ποιον? Για τον Χριστό. Εδώ είναι. Η εγκοσμίκριση μπαίνει, δηλαδή όταν το κάναμε την Ορθοδοξία μία θρησκεία. Δηλαδή τα εξωτερικά μένουμε. Και η αξία είναι σχεδόν μηδενικό και μπορεί να είναι εις βάρος μας. Η εγκοσμίκριση είναι επίσης όταν ζούμε πνευματικά. Αλλά έχουμε ένα κομμάτι της ζωής μας που αφήνουμε έξω. Πάμε στην εξομολόγηση, αλλά για αυτά δεν μιλάμε. Πάμε στην εξομολόγηση και δεν υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής μας ενώπιον του Θεού. Ή γενικά νομίζουμε, έχουμε μια αντίληψη ότι αυτό το κομμάτι δεν ανήκει στον Θεό. Δηλαδή είναι ασήμαντο. Δηλαδή μπορώ να μην δίνω σημασία σε αυτό και να είμαι καλός χριστιανός και να έχω μια χριστιανική ζωή. Αδελφοί, τα πάντα ανήκουν στον Θεό. Τα πάντα. Τι κάνουμε με τα οικονομικά μας, στην εταιρεία μας, ανήκει στον Θεό. Τι κάνουμε στο κρεβάτι μας, μακριά από τα μάτια του κόσμου, ο Θεός βλέπει, ο Θεός μετράει και το ζήτημα είναι το κάναμε, ό,τι κάναμε για τον Χριστό. Είναι παρόν ο Θεός, όπου και να είμαστε. Μην νομίζουμε ποτέ ότι δεν βλέπει ο Θεός. Βλέπει ο Θεός με την έννοια τι? Με την αγάπη που θέλει να δώσει και να πάρει. Άρα τα πάντα θα προσέξουμε και θα δώσουμε τα σάκ των σών, δεν λέμε. Έτσι, τι σημαίνει αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία? Τα πάντα από σας και τα πάντα για σας. Και για τους πάντες και κατά τα πάντα που μας έχει δώσει. Όπως το θέλει, όταν και όπως το θέλει, όλα για Αυτόν. Χριστός εν πάση τα πάντα. Τότε μπαίνουμε στην πνευματική ζωή. Πολλοί λένε, Πάτερ, θέλω να αποκτήσω ειρήνη. Έχω πολλή στενοχώρια στη ζωή μου. Πάτερ, θέλω να ελέγξω τα πάθη. Τι φταίει? Τι φταίει? Δεν φταίει ποσότητα, αλλά ποιότητα αγάπης στο πρόσωπο του Θεού. Τότε και λίγα να κάνουμε, πολύ σημασία θα δώσει ο Θεός. Η ερώτηση, Πάτερ Πέτρο, είναι η εξής. Ακούμε εσάς, μας λέτε αυτό πρέπει να κάνετε 1, 2, 3.
Διαβάζουμε στο βιβλίο στους βίους των Αγίων. Έχουμε έρθει σε κάποιο επίπεδο, σε ένα state και λέμε, ω, πολύ, αυτά είναι πάρα πολύ για μένα, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν θα γίνω και μοναχός. Και καθόμαστε στο σημείο που είμαστε και έχουμε γκλωβιστεί στο σημείο και ούτε πάνω ούτε κάτω καλά είμαστε. Και η ερώτηση είναι πώς βγαίνουμε από αυτό το state, τι κάνουμε, ξέρω, πίνωση και όλα αυτά και προσευχή. Λοιπόν, μέσα στο γάμο, είμαστε παντρεμένοι, έτσι έχουμε την σύζυγο, έχουμε τα παιδιά μας. Η αγάπη για τη σύζυγο, για τα παιδιά, πώς εκφράζεται. Μήπως εκφράζεται με μεγάλες ασκητικές εκδηλώσεις. Μήπως περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο να κάνουμε. Μέσα στη ζωή μας, απέναντι μας τη σύζυγο, έχουμε χίλιες ευκαιρίες κάθε μέρα να κάνουμε άσκηση. Διαβάζοντας τους βίους των Αγίων, τι ψάχνουμε. Ψάχνουμε να μιμηθούμε τους Αγίους στα συγκεκριμένα. Όχι βέβαια. Στα συγκεκριμένα είναι εκεί, στο συγκεκριμένο πρόσωπο που αγαπάμε. Έχουμε αγαπήσει κάποιους Αγίους ιδιαίτερα. Τους έχουμε τις εικόνες, γιορτάζουμε ιδιαίτερα κάθε χρόνο. Σε αυτούς δεν θα πάμε πίσω και να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Εμείς θα γίνουμε αυτό που είμαστε. Δηλαδή, ο Πάτερ Πέτρος θα γίνει ο επόμενος Άγιος Πέτρος. Δεν θα πάω να γίνω ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή, η μίμηση δεν είναι στα συγκεκριμένα, ούτε στα ψηλά, ούτε στα πολλά ασκητικά. Είναι στην αγάπη. Δηλαδή, μιμούμαστε τους Αγίους στην αγάπη τους. Και παίρνουμε έπνευση να αγαπάμε και εμείς. Εκεί που είμαστε. Με τις συνθήκες που είμαστε, με τα πρόσωπα που είμαστε. Έτσι. Άρα, πώς μπορούμε να θυσιάζουμε τη ζωή μας, τον χρόνο μας, τώρα, σήμερα. Θα φύγαμε από το τραπέζι. Η σύζυγο έχει βαλίτσα. Έχει κάτι, κουβαλάει κάτι. Πάρτε από αυτή. Να κουβαλάω εγώ. Πάμε στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτείτε στα μικρά πράγματα. Μην περιμένετε μεγάλα και εξαίσια. Στα μικρά πράγματα τι κάναμε. Εκεί βρίσκεται η αγιότητα. Στα καθημερινά. Στην νηστεία. Τώρα, εμείς νηστεύουμε, παράδειγμα, είμαστε αδύνατοι και νηστεύουμε όχι από λάδι. Τρώμε λάδι Τετάρτη και Παρασκευή. Έτσι, δεν μπορούμε. Εντάξει, δεν μπορείτε να κόψετε το λάδι, γιατί είσαι άρρωστος, είσαι μεγάλος και τώρα την ηλικία δεν αντέχετε χωρίς το λάδι. Μπορείτε την Δευτέρα να κόψετε τα κρέατα. Μπορείτε το Σάββατο να κόψετε και το τυρί. Μπορείτε να προσθέτετε σε άλλο τμήμα, άλλη ώρα της ζωής σου, μία θυσία. Αλλά πρόσεξε, μην το κάνετε γιατί έτσι πρέπει να το κάνετε, γιατί ο γέροντας λέει το κάνετε ή θέλετε να φαίνεται καλά στη σύζυγο ότι το κάνεις και κάτι άλλο παραπάνω. Για τον Χριστό. Γιατί αν δεν κάνετε για τον Χριστό, δεν πρόκειται να διαρκεί. Θα κάνετε μία, θα κάνετε δύο, θα τα αφήσετε. Μόνο η αγάπη για τον Χριστό θα μας δίνει την δυνατότητα, την δύναμη να κρατάμε πάνω από κάποιο διάστημα μία άσκηση. Δεν γίνεται. Πολλές φορές ξεκινάμε και αφήνουμε και λέμε γιατί δεν κάναμε για τον Χριστό. Κάναμε για περηφάνεια. Κάναμε γιατί έχουμε δόξα. Κάναμε για χιλίους. Στο μυαλό μας, όχι, δεν χρειάζεται να φαίνεται αυτό. Πολλές φορές στο μυαλό μας λέμε θα κάνω γιατί θα γίνω σαν αυτόν, ας πούμε. Ένα παράδειγμα πλάνης για να καταλαβαίνετε πώς έπεσαν έξω κάποιοι στο θέμα αυτό. Υπάρχει ένας Άγιος, το λένε Άγιος, αλλά δεν είναι Άγιος στις εκκλησίες, Φρανσίσκο της Εσίση, Francis of Assisi, έτσι, και το λένε Άγιο. Και όμως, με τα κριτήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Πνευματικότητας, δεν είναι Άγιος, είναι πλανημένος. Και να σας πω γιατί. Αυτός έκανε προσευχή, έκανε πολλά, και εξωτερικά και πράγματι, όταν το διαβάζεις κάποια πράγματα, θα λες, πολύ θυσία αυτός έκανε. Αλλά έκανε μία προσευχή κάποτε να
στον Χριστό και παρακάλεσε τον Χριστό να το δώσει τα ίδια στίγματα που είχε αυτό στο Σταυρό. Τα στίγματα του Χριστού. Και παρακάλεσε και παρακάλεσε και παρακάλεσε και ξαφνικά αρχίζουν να τρέχουν αίμα. Εδώ και εκεί στα πόδια του. Και τα μία ζωή τα είχε αυτά. Από εκείνη την ώρα που προσευχόταν να έχει και τα στίγματα του Χριστού, μία ζωή είχε αυτά. Και θεωρούν μέχρι σήμερα οι παπικοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί, ότι είναι σημεία αγιότητας. Και πολλοί έχουν αυτά τα στίγματα. Μέχρι το Πάντρι Πίο, πριν από 60 χρόνια που εγκοιμήθη στην Ιταλία, μεγάλος Άγιος για τους Ρωμαιοκαθολικούς. Και όμως είναι φοβερή πλάνη. Εμείς ποτέ δεν κάναμε προσευχή για να μιμηθούμε έτσι τον Χριστό, ούτε στους Αγίους. Να γίνουμε δηλαδή του ίδιου τρόπου που έπεθε ο Χριστός μία φορά για όλη την ανθρωπότητα και εμείς έχουμε τέτοια περηφάνεια να έχουμε και τα ίδια στίγματα. Δεν το θέλει αυτά ο Χριστός. Τα θέλει την αγάπη που εκφράζεται με τα στίγματα. Μόνο στον Χριστό, όχι σε κανένα άλλο βέβαια. Εμείς θέλουμε την ουσία, όπως θέλουμε την ουσία της μοναχικής ζωής, που είναι η άσκηση, που είναι άρνηση του θελήματος, που είναι η νηστεία και η παρθενία ακόμα. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ότι μιλάει για παρθενία, δεν μιλάει για την σωματική παρθενία, μιλάει για την πνευματική παρθενία, που αποκτάτε, όχι κρατάτε. Ο άνθρωπος δεν κρατάει αυτό, δηλαδή να απέχει από σεξουαλικές σχέσεις. Αυτή η παρθενία είναι το χαμηλότερο έκτοχη της απαρθενίας. Η παρθενία είναι ψυχική, είναι δηλαδή καθαρότητα της ψυχής. Άρα και ακόμα στην παρθενία μπορούμε να μιμηθούμε τους μοναχούς, τους Αγίους. Η ουσία να αποκτήσουμε, δηλαδή η αγάπη για τον Χριστό. Και ό,τι θα κάνουμε για τον Χριστό και τότε η χάρη θα μένει και θα αυξάνεται και θα μας κρατάει. Εγώ νομίζω ότι για μένα, για όλους μας σήμερα, ο μεγάλος πειρασμός είναι ότι ζούμε την Ορθοδοξία σαν θρησκεία, κάνουμε πράγματα εξωτερικά, δεν το κάνουμε για το πρόσωπο του Χριστού. Και γι' αυτό δεν έχουμε καρπό στη ζωή μας πνευματικά. Έτσι. Αυτός, τα πάντα, αυτός είναι. Και μέσον και σκοπό. Άλλη ερώτηση. Να απαντάω τον επόμενη στα αγγλικά, πώς το βλέπετε. Καλά. Φάδερ, ήθελα να σας ρωτήσω για την Τερέζα, την Ιεραπόστολο, την Καθολική, που εδώ οι ιερείς μας μας τη φέρνανε για υπόδειγμα μιμήσεως και έδιναν τόσο μεγάλη έμφαση, σαν να μην υπήρχαν Ορθόδοξες Αγίες. Τι γνώμη έχετε για αυτή, που έχει κοιμηθεί βέβαια τώρα? Κοίταξε. Έκανε μεγάλο έργο φιλανθρωπικό. Κάθε εδώ θέλει διάκριση. Κάθε αξιόλογη προσπάθεια κάθε ανθρώπου, ο Θεός το δέκεται μέχρι εκεί που πάει. Το ζήτημα είναι πού πάει, μέχρι τι σημείο θα φτάσει. Εκτός Εκκλησίας η χάρη δεν αναγεννεί. Χάρη υπάρχει. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει χάρη του Θεού. Τι κάνει όμως, έχουμε μαρτυρίες, ξέρουμε από τους Αγίους τι κάνει η χάρη εκτός Εκκλησίας και εντός. Εντός Εκκλησίας οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος είναι κάθαρση, φώτιση και θέωση. Ο άνθρωπος από την στιγμή του βαπτίσματος αρχίζει την πορεία της αναγέννησης, της θέωσης. Θέωση δεν είναι μόνο στο τέλος, και κάθαρση δεν είναι μόνο στην αρχή. Συνάμα γίνονται αυτά και είναι μυστήρια. Εμείς τα λέμε έτσι τυπικά, αλλά πάντως μόνο στην Εκκλησία γίνεται αυτό, γιατί ο τόπος της Εκκλησίας είναι ο τόπος του Χριστού. Η ενσάρκωση σε όλες τις αιώνες. Όταν μιλάμε για αίρεση, ο λόγος που οι πατέρες της Εκκλησίας είναι τόσο αυστηροί όσον αφορά την αίρεση είναι ακριβώς γιατί δεν υπάρχει σωτηρία και κόβεται η χάρις. Και γιατί όταν υπάρχει, δεν υπάρχει ομολογία του προσώπου του Χριστού, δεν μπορεί να υπάρχει χάρις του Θεού. Η χάρις, το Άγιο Πνεύμα, είναι το πνεύμα της αληθείας. Το πνεύμα της αληθείας αναπαύεται εκεί που είναι η αλήθεια, που ομολογείται την αλήθεια περί Χριστού. Άρα αυτό που έγινε και ό,τι έγινε με μια μητέρα Τερέσα ή Φράνσις ντ' Ασίσι, ό,τι είναι, δεν είναι αναγέννηση, δεν είναι αγιότητα. Είναι πολύ αξιόλογο ανθρώπινα, υπάρχει και κάτι που μπορούμε να μιμηθούμε και εμείς ανθρώπινα.
Αλλά δεν συγκρίνεται με τίποτε με τους βίους των Αγίων. Είπαμε, δεν είναι θέμα ποσότητα, είναι θέμα ποιότητα. Δεν είναι θέμα δηλαδή προσφορά ανθρώπινη, είναι θέμα θεανθρώπινη ένωση. Άλλο η προσφορά ανθρώπινη, άλλη η θεανθρώπινη ένωση. Το ένα είναι αξιόλογο, είναι των θρησκειών και υπάρχει παντού στον κόσμο. Και το άλλο είναι η σωτηρία που δίνει ο Θεός. Όχι το παίρνουμε εμείς με το έτσι θέλει, είναι δώρο Θεού. Έτσι. Να πω ένα πράγμα που είπε προχθές στο Hamilton. Να μας βοηθήσει λίγο να καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει η χάρις και η σωτηρία. Η προσφορά του ανθρώπου, γιατί θα μας βοηθήσει να καταλαβαίνουμε τι να κάναμε με την προσφορά της μητέρας Τερέσα, έτσι. Τι να το κάναμε. Και όλες τις προσφορές όλων των ανθρώπων. Δεν κατακρίνω την προσφορά της, αλλά πρέπει να το πούμε τι είναι, έτσι, να καταλαβαίνουμε από ορθόδοξη άποψη. Λοιπόν, εμείς προσφέραμε ό,τι προσφέραμε, όλα αυτά που προσφέραμε, κάθε ένας από εμάς, όλη η ασκητική μας ζωή, η αγάπη προς τον Θεό από τον άνθρωπο, είναι μηδέν. Εγώ προσφέρω το ένα μηδέν, εσύ δύο, εσύ τρεις, εσύ τέσσερις, ο Γένος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, 15. Λοιπόν, αν μένει μόνο του το μηδέν, το ένα που έχω εγώ, τα δύο, εσείς, τρία, είναι μηδέν. Αν βάζεις μηδέν, 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 μηδέν είναι. Τι αλλάζει την προσφορά και γίνεται εκατομμύρια. Το ένα μπροστά. Και ποιος είναι ο ένας? Ο Χριστός. Όλη η αξία είναι στο πρώτο. Εάν δεν υπάρχει το πρώτο, τα άλλα είναι μηδενικά. Και ας είναι 30 μηδενικά. Και κοιτάζουμε εμείς ανθρώποι και λέμε πω, τι μηδενικά έχει αυτό τον άνθρωπο. Και όμως μηδενικά είναι. Γιατί δεν είναι θέμα σωτηρίας. Είναι ανθρώπινο. Το ανθρώπινο δεν σώζει. Λοιπόν, το ένα μπροστά δίνει όλη την αξία. Και έτσι μας προστατεύει ο Θεός από την υπερηφάνεια. Γιατί ό,τι κάναμε δεν έχει αξία, αν δεν είναι για τον Χριστό, εν Χριστό. Για τον Χριστό, εν Χριστό. Τότε γίνεται το ένα μπροστά και γίναμε εκατομμυριούχοι. Όλοι. Είναι στα χέρια μας. Έτσι. Η αγάπη μας, τη δική μας σκέτη, η ανθρώπινη, είναι μηδέν. Όταν παντρεύεται, όταν γίνεται ένωση και εν Χριστό, τότε έχει αξία. Και αυτό φαίνεται. Γιατί έχει αξία ο ένας, ο άλλος κάνει ένα σωρό πράγματα με τη ζωή του. Ένας άλλος κάνει όλη την ημέρα πολιτικά, ας πούμε, εκεί, στο πολιτική, το κόμμα του, ας πούμε. Μέρα νύχτα, εγώ τεπέλης χριστιανός, κάνω λίγο κομπεσκίνη, ο άλλος μέρα νύχτα στο γραφείο. Αυτό σώζει. Δεν σώζει. Και όμως έχει κάνει μηδενικά τελείωτα. Εγώ όμως με το κομπεσκίνη, με την ταπείνωση, με τα χάλια μου και κατηγορώ τον εαυτό μου και δοξάζω τον Θεό. Τότε υπάρχει σωτηρία. Εκεί υπάρχει σωτηρία. Γιατί ο Θεός σώζει. Εγώ σώζω. Απλώς αφήνω τον Θεό να με σώζει. Έτσι. Βγαίνω από τη μέση για να με σώζει. Εδώ είναι το ζήτημα. Γι' αυτό όλα αυτά που γίνονται εκτός της Εκκλησίας έχουν την αξία τους. Όμως σωτηρία δεν είναι. Και δεν μπορεί να είναι. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι. Εάν όμως περνάμε στα οικουμενιστικά και λέμε ότι η Εκκλησία είναι εκεί, τότε λέμε και το ένα είναι εκεί. Αν όμως είναι έτσι, ξέρουμε δογματικά και εκκλησιολογικά, δεν στέκεται αυτό. Δεν είναι η πίστη των Ορθοδόξων. Δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησία και εκεί και εδώ. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε την πίστη μας. Εάν δεν ξέρουμε την πίστη μας περί εκκλησιολογίας, τι είναι η εκκλησία, θα πλανηθούμε και θα λέμε, όπως λένε μερικοί, όπως είπες, να έργο Χριστού, έργο εκκλησίας. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρεις τι γίνεται συνέχεια και μπερδευόμαστε. Κρίνουμε χωρίς κριτήρια Θεού, κριτήρια Χριστού, κριτήρια εκκλησίας. Πάμε και κοιτάζουμε ανθρώπινα και λέμε πω αυτό, ξέρω εγώ, και κοιτάζουμε και μετά πολύ εύκολα μπερδευόμαστε. Και είμαστε στην πλάνη, είναι στην πόρτα μας η πλάνη. Γι' αυτό όλοι μας έχουμε υποχρέωση, αν θέλουμε να μην πλανηθούμε στην εποχή μας, να βάλουμε κάτω, να μάθουμε την πίστη μας, να μάθουμε τι είναι εκκλησία, πού είναι εκκλησία, τι φύση είναι της εκκλησίας. Γιατί το ζήτημα σήμερα δεν είναι Χριστολογία και Τριλαλογία, είναι εκκλησιολογία. Τι είναι εκκλησία. Εκεί είναι το μεγάλο μπέρδεμα και η αίρεση της εποχής μας. Ναι, πάτερ μου, δεν θέλω ούτε να συμπληρώσω, απλώς θέλω να
εκφράσω και μία που διάβαζα χτες το βράδυ του κυρίου Στυλιανού το ημερολόγιο, αυτό που είπα τώρα για την Τερέζα, ότι όσοι δουλεύουν μέσα στην Εκκλησία δουλεύουν για τον Χριστό και όσοι είναι που δουλεύουν εκτός Εκκλησίας δουλεύουν για τον διάβολο. Και δεύτερον το λέει και του Στυλιανού το βιβλίο για τον Όσιο Φιλόθεο, ότι το λέει και ο Όσιος Φιλόθεος, ότι δουλεύουν, όσοι δουλεύουν και στην Εκκλησία μας και δουλεύουν και δεν δουλεύουν για τον Χριστό, δουλεύουν για τον διάβολο. Ας είναι στην Εκκλησία. Γιατί οι πατέρες λένε στις εκκλησίες μας ότι τα πιο πολλά καράβια βουλιάζουν μέσα στο λιμάνι. Ευχαριστώ. Ναι. Υπήρχε όμως μια ερώτηση, γιατί δεν είναι την ερώτηση από τον κύριο. Κάπου εδώ υπήρχε χέρι. Εκεί. Έτσι μου φάνηκε. Πάτερ, έχω ένα question να σου κάνω. Δεν ξέρω από ελληνικά, από αγγλέζικα, από όπου θέλεις. Ό,τι θέλεις. Εγώ ήρθα το 1951 εδώ πέρα, 20 χρονών παιδί. Μεγάλωσα στο Civil War στην Ελλάδα, στη Μακεδονία. Μάλιστα. Όταν ήρθα εδώ πέρα, οι κάρτες για τα Χριστούγεννα ήταν με το Χριστό, με την Παναγία. Και ούτε Παναγία, ούτε Χριστό. Υπάρχει σκυλιά, γάτες και όλα τα άλλα πράγματα. Γιατί εμείς οι Έλληνες δεν σηκώνουμε το λόγο να πούμε στους Καναδέζους γιατί κάνανε αυτό και απορρίψανε το Χριστό και την Παναγία και τη γέννηση του Χριστού. Μπορείς να μου δώσεις μία εξήγηση εδώ πέρα. Θα δυσκολευτώ γιατί δεν ζω εδώ και δεν ξέρω γιατί το έκανε οι Καναδέζοι, αλλά δεν πρέπει να, εγώ θα έλεγα κάτι άλλο, δεν πρέπει να μας κακοφαίνεται πολύ, γιατί αυτός είναι ο κόσμος, έτσι. Και να σου πω, να κάνουμε ένα καλό λογισμό και να πούμε ότι, δεν ξέρω τι έγινε, τώρα, καλύτερο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα καλό λογισμό. Γιατί δεν πρόκειται να αλλάξουμε την κατάσταση, έτσι. Αυτοί έχουν πάρει τον δρόμο τους. Η αποστασία είναι πολύ προχωρημένη, δεν πρόκειται να πάει πίσω. Είναι αποστασία. Απλώς είναι στο τελευταίο στάδιο εκτός εκκλησίες. Εμείς έχουμε αποστασία και εντός εκκλησίες, αλλά είναι πολύ περισσότερο όσοι θέλουν εντός εκκλησίες, έχουν τον δρόμο της σωτηρίας με τους Αγίους Γεροντάδες μας και τους Αγίους κάθε εποχής, αλλά εκτός Εκκλησίας είναι πάντοτε ανέκαθεν την αυτή η κατάσταση. Απλώς τώρα φαίνεται σε κάθαρα. Έτσι. Τότε που είχα την Παναγία και τον Χριστό που λες, πράγματι ήταν καλύτερο, γιατί όχι, έτσι. Αλλά η κατάσταση ψυχικά, πνευματικά, δεν ήταν πολύ διαφορετικό. Έτσι. Ήταν απλώς καλυμμένη, θρησκευτικά, υπήρχε αυτή τη συνέχεια. Τώρα βγαίνει, ας πούμε, το αληθινό πρόσωπο της κοινωνίας χωρίς Χριστό. Αν κάνουμε καλό λογισμό, θα πούμε ότι θα χρησιμοποιούμε αυτά προς τη σωτηρία μας και θα χρησιμοποιούμε πώς. Θα πούμε, να η αξία της Εκκλησίας, να ο κόσμος. Και αυτός ο χωρισμός θα μας βοηθήσει για να είμαστε αγκαλιά με τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους μας και να μην έχουμε ψευδεστήσεις και πλανημένες ιδέες περί εκτός της Εκκλησίας. Νομίζω αυτό μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει. Πάμε προς το χειρότερο, να ξέρετε. Δεν πάμε πίσω. Δεν υπάρχει, αυτές τις μέρες πέρασαν, τελείωσε. Πάμε για πιο δύσκολα, όχι πιο εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε και να από κοντά τους Αγίους και τους Γεροντάδες και όλα τα άλλα μην δίνουμε πολύ σημασία. Έτσι.